σελίδα 923, κεφάλαιο 18. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσουν. Λέγον, κρυφτείς χρυσή το έντιμη πόλη, ως της των Θεών δεν είναι φοβήτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησε όλοι με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά μετά αυτά είπε κατ' εαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, σε εκδικήσω αυτήν, δια να μη έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει καν με την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού των βοώτων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροχωρείται αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει καν με την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της χής. Είπε δε και πρόστινα στους σταρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερόν για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφθη το καθεαυτόν ταύτα, ευχαριστώ σοι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι άρπαγες, άδικοι, μυχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δεις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις τον ουρανό, αλλά έτυπτε εις το στήσιο αυτού λέγον ο Θεός, ηλάστη τύπη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος. Διότι πας ο υψώνε αυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινώνε αυτόν θέλει υψωθεί. Αμήν. Μία από τις εντολές αδελφού του Κυρίου μας και μία από τις μεγαλύτερες και ωραιότερες διδασκαλίες που έδωσε ο Θεός είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να προσεύχεται και να μην αποκάμπτει. Μάθημα θεωρώ από τα δυσκολότερα. Διότι το πιο εύκολο πράγμα στον άνθρωπο είναι να αποκάμπτει. Κουράστηκα. Κουράστηκα να πηγαίνω στην Εκκλησία, κουράστηκα να εξητώ το Θεό, κουράστηκα να προσεύχομαι, κουράστηκα να διαβάσω το Λόγο, κουράστηκα. Ενώ ο Λόγος του Θεού τι λέει, προσεύχεστε και μη αποκάμπτε. Γιατί? Γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, περιμένει την υπομονή του ανθρώπου. Δεν θα μπορούσε πριν γονατίσω, πριν ανοίξω το στόμα μου να ζητήσω κάτι από το Θεό, ενώ είναι στην καρδιά μου, την ώρα που γονατίσω, να έρθει ο Θεός να μου το δώσει. Δεν θα μπορούσε. Το πιο απλό πράγμα στο Θεό. Γιατί όπως ξέρουμε αδελφοί και πιστεύουμε, και το πιστεύουμε όλοι ακράβατα, είναι ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί. Τα πάντα. Τι είναι αδύνατο εις το Θεό? Τι είναι δύσκολο στο Θεό να το κάνει? Τι είναι δύσκολο στο Θεό να εκτελέσει? Τίποτα. Όλα, αγαπητοί αδελφοί, είναι στα χέρια του και όλη αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν στο μυαλό μου και με εντυπωσίασε τόσο πολύ αυτή η φράση του πατέρα προς τον πρεσβύτερο Υιό. Παιδί μου, εσύ πάντοτε μαζί σου, μαζί μου είσαι. Και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Απίστευτη φράση αυτή. Αυτή η φράση κρύβει μέσα της τα πάντα. Δεν είμαι, δεν είσαι μαζί με τον Πατέρα συνέχεια. Είμαστε. Και ο Πατέρας μας λέει σήμερα ότι πάντα τα αιμά είναι και δικά σου. Άρα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μετά από αυτή τη φράση, στο Θεό δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ένα πράγμα υπάρχει δύσκολο. Στον άνθρωπο να ακολουθήσει τις εντολές του Θεού, οι οποίες βαριές δεν είναι, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Τι καλύτερο περιμένω να ακούσω?
Μα εγώ ακούω το λόγο του Θεού και λέω, Κύριε, δύσκολος είναι ο λόγος. Τι δύναται να ακούει αυτόν. Ποιος δύναται να πράξει το λόγο σου, Κύριε. Ναι, αλλά τελικά τι κάνει ο λόγος του Θεού, φάσκει και αναφάσκει. Απ' τη μία λέει, ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ, και ο άνθρωπος απ' την άλλη λέει, σκληρός είναι ο λόγος, Κύριε. Τι δύναται να ακούει αυτόν. Απ' τη μία ο λόγος του Θεού μας λέγει, ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ, και απ' την άλλη ο νεοανίσκος που πάει να εξητήσει τη βασιλεία των ουρανών, φεύγει σκεντροπός. Γιατί δεν μπορεί να εκτελέσει αυτό που άκουσα από τον Θεό. Τελικά τι γίνεται. Ο λόγος είναι δύσκολος. Όχι, αδελφοί. Ο λόγος είναι καλός και το φορτίο του Θεού είναι ελαφρύ. Το βάρος όμως είναι στην καρδιά του ανθρώπου. Όλη η δυσκολία είναι στον άνθρωπο. Όλο το πρόβλημα είναι σε μας. Ο λόγος πραγματικά είναι ελαφρύς, είναι καλός. Και το φορτίο του Κυρίου είναι πραγματικά ελαφρύ. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πάω σαν ένα μικρό παιδί που το μυαλό του και η καρδιά του είναι, όπως λένε οι άνθρωποι, σαν λευκό χαρτί, και να κάτσει ο Θεός να γράψει το λόγο του στην καρδιά μου και εγώ να τον εκτελέσω. Αν πάω, μεταπιστεύω μου, με τις κατακτήσεις μου, μετανομίζω μου, με τη φαντασία μου, με τα κτήματά μου, με τα πέντε ζεύγη βοών μου, με τον αγορό μου το καινούργιο, με τη γυναίκα μου που εμφεύθη και πάω στον Θεό και του πω, Κύριε, τι πρέπει να κάνω, τότε αυτό που θα ακούσω θα πω, δεν μπορώ. Γιατί ο λόγος του Κύριε αντιβαίνει σε όλα αυτά τα οποία έχω εγώ μέσα στην καρδιά μου. Όμως εδώ πέρα αυτή η χείρα στην παραβολή του Κυρίου πήγε και το μόνο που είχε στο μυαλό της, αγαπητή αδελφή, ήταν η υπόθεσή της. Πήγε εκεί στο ποιητή, εκδίκασόν από το αντιδίκο μου. Και αποφάσισε στην καρδιά της ότι θα πηγαίνει μέχρι να πάει το αίτημά της. Και θυμάμαι κάποιους αδελφούς που λέγανε, όταν προσευχόμουν στον Κύριο να με βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, το μόνο που έλεγα στην προσευχή μου ήταν, Κύριε, βάπτισέ με Πνεύμα Άγιο. Ένας αδελφός μάλιστα συγκεκριμένα έλεγε, πήγαινε να προσευχθεί για το φαγητό την ώρα του μεσημεριανού, ευλόγησε, Κύριε, το φαγητό, βάπτισέ με και με Πνεύμα Άγιο. Πήγαινε να προσευχθεί για τη δουλειά μου, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, βάπτισέ με και με Πνεύμα Άγιο. Και αυτή η χείρα έτσι πήγαινε. Τοκ, 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 τοκ. Άνοιγε ο άδελφος ποιητής, εκδίκασόν από το αντιδίκο μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκδίκασόν από το αντιδίκο μου. Κουράστηκε. Όχι. Και ενώ αυτός ο άνθρωπος ήταν άδικος και δύσκολος, προσέξτε τη λέει στην παραβολή. Είπε, λέει αυτός ο άνθρωπος, αν και τον Θεό δεν φοβάμαι. Και άνθρωπο δεν τρέπουμε, αγανάκτησα με αυτή τη χείρα. Ας της δώσω την απάντησή της, να σταματήσει να με βασανίσει. Και αν, λέει ο Θεός τώρα, αυτός ο ποιητής που είναι άδικος, σκέφτεται έτσι, πόσο μάλλον ο Κύριος δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώτων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Έλεγε μια φορά η αδελφή μου η Χριστίνα, τι θα κάνεις αν ο μπαμπάς σου δεν θέλει να σε πάει στο Λούνα Πάρκ. Έλεγε η Χριστίνα, θα κλαίω, θα κλαίω, θα κλαίω, θα κλαίω και θα με πάει. Φανταστείτε αγαπητοί αδελφοί, εάν τα παιδιά πηγαίνουν με τέτοια απλότητα να προσεγγίσουν τον πατέρα, και ο πατέρας βέβαια γιατί τα αγαπάει και τα σπλαχνίζει και τους κάνει αυτό που ζητάνε, φανταστείτε αγαπητοί αδελφοί, ο δίκαιος και καλός Θεός. Αλλά το επιθυμεί να βοούμε προς Αυτόν η μέρα και
και νύχτα. Και για το Θεό, αδελφοί, αυτό δεν είναι όπως ήταν για το Κρητή βασανιστήριο. Είναι χαρά. Θέλει ο Θεός να επιμένεις. Δεν τον κουράζεις, ο Θεός δεν κουράζεται να ακούει τη φωνή μας, αδελφοί. Επιθυμεί να μας ακούσει. Επιθυμεί. Για το Θεό είναι έλλειψη όταν δεν πηγαίνω στο να γονατίσω στην προσευχή μου, να του μιλήσω. Για το Θεό είναι έλλειψη όταν δεν μπαίνω στο δωμάτιό μου και δεν κλείνω την πόρτα πίσω μου. Είναι έλλειψη. Το θέλει ο Θεός. Και δεν είναι έλλειψη γιατί λείπει κάτι. Αλλά ευαριστείται ο Θεός, αδελφοί, εις την προσευχή μας. Ευαριστείται ο Θεός. Καμιά φορά καθυστερώ να πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο εκεί, περνάνε μερικές μέρες και δεν του πάω κλείσει στο Viber. Πάρε και κανένα τηλέφωνο. Πάρε να μου μιλήσεις. Αν εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, έχουμε αυτή την επιθυμία, για σκεφτείτε ο Θεός, ο οποίος θέλει από εμάς μόνο το καλό μας. Θέλει την επιθυμεί την ευλογία μας. Μακροθυμεί. Μας αγαπά. Αλλά περιμένει να κάνουμε αυτή την κλίση στην προσευχή μας. Και για το Θεό, αδελφοί, δεν χρειάζεται να πληρώσουμε data και κάποιο provider να συνδεθούμε. Αυτό περιμένει. Πατέρα! Πατέρα! Αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει. Αυτό εξητάει ο Θεός. Αυτό περιμένει να ακούσει. Για να μας πει, ιδού εγώ παιδί μου. Αδελφοί αγαπητοί, είναι καλό μάθημα να μάθω να προσεύχομαι και να μην αποκάμω. Είναι στη φύση του ανθρώπου να κουράζεται. Είναι στη φύση του ανθρώπου να είναι βολεμένος. Όλα μου τα έχω έτοιμα. Μπαίνω στο σπίτι, όλα στρωμένα, έτοιμα, ωραία. Απολαμβάνω και όλα καλά. Πολύ ωραία είναι, αλλά όταν πρέπει εγώ να κάτσω, να τα φτιάξω, πρέπει να δουλέψω, πρέπει να κουραστώ, πρέπει να ταλαιπωρηθώ για να μπορέσω όλα αυτά να είναι σε τάξη, εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αποκάμω. Επίσης, αποκάμω στην προσευχή. Όταν προσεύχομαι μία, δύο, δέκα, ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο και ο Θεός δεν κάνει τίποτα ακόμα. Δύσκολο. Αλλά όμως, αδελφοί, πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα. Προσευχή με επιμονή. Και επίσης συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Και λέει, γιατί θα έρθει η έκβαση από το Θεό. Μην νομίζεις ότι οι προσευχές σου πάνε στον πρώτο. Μην νομίζεις ότι η εξήγησή σου δεν εισακούγεται. Ο Θεός θα έρθει. Αλλά όταν θα έρθει, θα βρει την πίστη επί της γης. Σας το έχω ξαναπεί. Ήταν ένας αδελφός που προσευχόταν χρόνια για ένα αίτημά του. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που λέει, τέλος, ο Θεός δεν ακούει. Και από τότε τα παράτησε όλα. Σταμάτησε τις προσευχές, σταμάτησε τον λόγο και σιγά σιγά έφυγε από την Εκκλησία και εγκατέλειψε με τον Θεό. Ο Θεός, αδελφοί, θα έρθει. Αργά ή γρήγορα. Θα βρει όμως την πίστη επί της γης. Ή θα σε βρει και θα με βρει με απιστία. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πολύ εύκολο είναι να το πω και να κουραστώ. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, να μην έρθει απιστία στην καρδιά μου. Να μην έρθει δισταγμός. Να μην έρθει βαριά καρδιά. Να μην βαρυνθώσει, λέει η Γραφή, η καρδία σας. Και τώρα συνεχίζει ο Λόγος του Θεού για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Είπε δε και πρόστινας, τους ταρούντες σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Να νομίζω εγώ τον εαυτό μου ότι είμαι τέλειος. Είμαι τέλειος.
διαβάζω 3 φορές την ημέρα. Προσεύχομαι 3 φορές την ημέρα. Τα κάνω όλα τέλεια. Α, και μην κοιτάς και τον αδερφό του τάδε. Αυτός δεν προσεύχεται, δεν διαβάζει. Κοίταξε τη ζωή του, χάλια. Αγαπητοί αδερφοί, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο Θεός δεν μας προγνώρισε και μας προώρησε για να κάνουμε τέλειο το λόγο του Θεού στη ζωή μας και να καταφρονούμε τους υπόλοιπους. Αν δεν κάνεις αδερφέ 1, 2, 3, θυμάμαι ήταν μια αδερφή που έλεγε ότι αν ο άνθρωπος δεν είναι βαφτισμένος με το Πνεύμα Άγιο, δεν είναι καν χριστιανός, ούτε θα του δίνω το χέρι μου. Πού το λέει αυτό κάποιο? Αυτό το είδα με τα μάτια μου, αδερφέ. Περάσαμε, συστηθήκαμε, ο αδερφός ο τάδε, ο αδερφός ο τάδε και ο αδερφός ο τάδε. Είστε όλοι βαφτισμένοι με το Πνεύμα Άγιο. Ή 3. Ο τέταρτος δεν είναι. Σε δεν είσαι χριστιανός. Φύγε. Ούτε σου μιλάω. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός την καταφρόνηση δεν τη θέλει. Δεν τη θέλει. Ούτε εν το φανερό, ούτε εν το κρυπτό. Εδώ πήγε ο Φαρισαίος, άνθρωπος του Θεού, γνώστης του Λόγου. Ευχαριστός ήρθε. Πήγανε για να προσευχηθούν. Ευχαριστός ήρθε ότι δεν είναι κακός και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μεγάλη ευλογία. Ούτε είμαι άδικος, ούτε άρπαχας, ούτε μηχός. Ούτε και κακός εκείνος εκεί ο τελώνης που κάθεται στην ακρούλα. Νηστεύω δις της εβδομάδος. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Αυτομάτως, με το που παρουσιάζει αδελφοί ο άνθρωπος τον εαυτό του έτσι, αυτομάτως τοποθετείται στους τυπικούς χριστιανούς. Γιατί ο άνθρωπος, ο ελεημένος από τον Θεό, που τα κάνει όλα αυτά, ποτέ δεν εμφανίζεται μπροστά στον Θεό και του λέει «Σε ευχαριστώ Κύριε που τα καταφέρνω κάτω». Ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην παρουσία του Θεού, πάντοτε πηγαίνει και φωνάζει «Ελέησε με Κύριε». «Ελέησε με Κύριε». «Έλεος Θεέ μου, βοήθησε με Κύριε». Κι αν κάτι έκανα καλό, να τα κάνω κι άλλα καλύτερα. Πάντα πηγαίνουμε, αδελφοί, στην προσευχή ως ελεημένοι. Να μην βάζουμε τους εαυτούς μας στον τύπο της λατρείας. Γιατί ο τύπος, αγαπητοί αδελφοί, χαλάει το Πνεύμα του Θεού. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, και θα ήθελα να το δούμε λίγο. Στον Ισαΐα. Να δούμε ποιο ήταν το Πνεύμα του Χριστού. Σελίδα 629, κεφάλαιο 11, Ισαΐας ο προφήτης. Λέει ο Λόγος του Θεού, Ιώτα άλφα κεφάλαιο από την αρχή, «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάβος θέλει αναδείχει των ριζών αυτού». Ακούστε τώρα ποιο είναι το Πνεύμα του Χριστού. «Και το Πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυτεί επ' αυτών, Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, Πνεύμα γνώσεως και φόβου Κυρίου, και θέλει κάμει αυτόν οξύνων εις το φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς και εν ευθύτητη θέλει υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης. Και θέλει πατάξει την γη εν τη ράδο του στόματος αυτού και δε της πνοής των κυλίων αυτού θέλει θανατώνει τον ασεβή και δικαιοσύνη θέλει είστε η ζώνη της οσπύρος αυτού και πίστης η ζώνη των πλευρών αυτού». Το Πνεύμα του Κυρίου δεν κρίνει από τη θεωρία των οφθαλμών. Βλέπω αυτό, α, μακριά. Ακούω το άλλο, ω. Και μάλιστα έχουμε και την τάση εμείς οι άνθρωποι να λέμε κιόλας, και αλήθεια να μην είναι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ωραία, υπάρχει. Αλλά εδώ τι λέει ο Θεός τώρα? Μη κρίνεις από αυτό που βλέπεις. Αν θέλεις κάτι να σου παρελώσει ο Θεός, πήγαινε στην προσευχή,
να σου φανερώσει ενδικαιοσύνη. Να σου φανερώσει να δεις την καρδιά. Όχι το φαινόμενο. Βεβαίως υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι ενδείξεις αμαρτίας. Και αυτά είναι πασιφανή. Αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ζητάει το Θεό, προσεύχεται και η ζωή του είναι σε δυσκολία, συγκράτησε τον εαυτό σου και περίμενε να δεις. Γιατί μπορεί να είναι σαν αυτό το τελώνει εδώ, ο οποίος είναι μέσα στα συντρίμια, αλλά πηγαίνει στο Θεό και χτυπάει το στήθος του. Ο Θεός ηλάει στη τίμη του αμαρτωλό. Ελέησέ με, Κύριε! Ελέησέ με, Θεέ μου! Και αυτό που θα κάνει ο Θεός, ξέρετε ποιο θα είναι. Θα τον ελεήσει. Θα τον δικαιώσει. Μα εγώ ο Φαρισαίος λίγο πριν τον καταφρόνησα. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Με ευχαριστείς, λέει ο Θεός, αλλά δεν πήγες δικαιωμένος πίσω σου. Ενώ αυτός πήγε δικαιωμένος. Το Πνεύμα του Θεού όμως τι κάνει? Βλέπει την καρδιά. Βλέπει τον Φαρισαίο που λέει, σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί εγώ δεν είμαι χάλια, είμαι καλά. Δεν πήγε δικαιωμένος πίσω. Αδελφοί αγαπητοί, είχα ακούσει μια φορά πολύ ωραία από έναν αδερφό να πηγαίνουμε στον Κύριο ως ένοχοι. Γιατί στην πραγματικότητα ένοχοι ήμασταν, αδελφοί. Και ο Κύριος μας ελέησε. Ο Κύριος μας εδικαίωσε. Να πηγαίνουμε στον Κύριο εξητώντας έλεος και χάρη. Καλύτερα να μην λέμε σε ευχαριστώ, Κύριε, που ρίχνεις αυτόν τον τελώνη, αλλά λέμε, Κύριε, ευλόγησε και τον τελώνη. Φέρτονε σε μετάνοια, Κύριε, και τον τελώνη. Και εκεί θα μας ευλογήσει ο Θεός. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι να κρίνει μέσα από το πρίσμα της αγάπης Του. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Δια της αγάπης. Και λέει ο Κύριος, σας λέγω ότι ούτως κατέβει εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος παρά εκείνος. Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Αγαπητοί αδελφοί, η θέση μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων είναι να ταπεινώνουμε τους εαυτούς μας. Μάθαμε δει αυτός και θα πει, α, κοίτα, δεν ξέρω πώς κάνει. Χαμένος και ζημιωμένος, όταν ταπεινώνεις τον εαυτό σου, δεν θα βρεθείς. Δεν θα βρεθώ χαμένος, αν κρατάω το Πνεύμα του Χριστού. Ο Κύριος μας, αγαπητοί αδελφοί, τον εαυτό του δεν τον ύψωσε ποτέ. Ο Θεός τον ύψωσε. Το μόνο που ύψωνε ο Κύριος Ιησούς ήταν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι όλοι, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ δεν ύψωσαν τους εαυτούς τους για να φανερώσουν κάποιον άλλον καταθρονημένο. Ποτέ. Η θέση του Απόστολου Παύλου ήταν να λέει σκύβαλο γίνα. Θέατρο πάντων γίναμε, για να υψωθεί ο Χριστός. Αν θέλεις κάποιον να υψωθεί στη ζωή σου, άσε να είναι ο Χριστός. Τι ωραία που ήταν ο Φαρισαίος να λέγει, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί ό,τι είμαι, είμαι χάρη σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί αν δεν είμαι άρπαγας, είναι χάρη δική σου. Αν δεν είμαι άδικος, είναι χάρη δική σου. Αν νηστεύω δύσεις εβδομάδος, είναι χάρη δική σου. Αν αποδεκατήσω πάντα σου έχω, είναι χάρις δική σου. Και ό,τι έχω, Κύριε, είναι χάρις δική σου. Τότε και ο Φαρισαίος θα πήγαινε δικαιωμένος και ο τελώνης πήγε δικαιωμένος. Γιατί όλα, αδελφοί, ό,τι έχουν είναι χάρις Κυρίου.
Και ό,τι δεν έχουμε, και αυτό χάρις Κύριε. Μα δεν έχω πολλά χαρίσματα, δόξα στο Θεό, ζήτησε, γιατί είναι γεγραμμένο. Ζητείτε τα μείζωνα χαρίσματα, ζητείτε. Είναι γεγραμμένο, ζήτα. Και ο Κύριος θα σου δώσει κατά το θέλημά του. Μα Κύριε, δεν μπορώ να αναστεύσω. Προσευχήσου στο Θεό να σου δώσει τη δυνατότητα να αναστεύσεις. Μην καταβρονείς τον εαυτό σου ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να λέμε Κύριε, είμαι τόσο άχρηστος που καλύτερα να μην έρχομαι ενώπιον σου. Μη γέννητο. Επειδή είμαι τόσο άχρηστος, σε έχω Κύριε πιο πολύ ανάγκη. Και ο τελώνης, δόξα στον Θεό, το κατάλαβε. Θα μπορούσε να πει, εγώ είμαι Κύριε τόσο αμαρτωλός που καλύτερα να μην έχω σχέση μαζί σου. Μη γέννητο. Μη γέννητο, τώρα έχεις ανάγκη τελώνη να πας στον Θεό να προσευχηθείς. Τώρα έχεις ανάγκη να πας στον Κύριο να υψώσεις τα χέρια σου και να μετανοήσεις και ο Κύριος να σε δεχτεί. Γιατί αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός στους ταπεινούς δίδει χάρη. Οι άνθρωποι λένε, σιγά μου πάει να γίνω χριστιανός, να γίνω σαν το φτωχούλι του Θεού. Που δεν μιλάει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Για δοκίμασέ το να δείσουμε τι θα κάνει ο Θεός για σένα. Για δοκίμασέ να πάρει την τελευταία θέση, να δεις τι ευλογία θα σου δώσει ο Θεός. Ο Κύριος πώς πήγαινε στο Σταυρό. Την τελευταία θέση πήγε. Άφωνος έμπροσθε το Κύριος αυτού. Άφωνος. Δεν είχε είδος, ουδέ καλός. Και όμως πήρε αυτή τη θέση αδελφή για να κερδίσει εσένα και για να κερδίσει και εμένα. Και ξέρετε τι πέτυχε. Μας κέρδισε. Μας κέρδισε με την αγάπη του. Και τώρα αγαπητοί αδελφοί, είναι η σειρά μας να το κερδίσουμε με την αγάπη μας. Γιατί το να πάω να του μιλήσω του Κυρίου μου είναι η εκχύληση της αγάπης μου. Γιατί μπορώ να λέω σε αγαπώ Θεέ μου, αλλά όμως πρέπει να κάνω και τα έργα της αγάπης. Πρέπει να κάνω και τα έργα που φανερώνουν τη δήλωση που κάνω στο Θεό ότι Κύριε σε αγαπώ. Εάν με αγαπάτε, θα σε δουλάς μου φυλάξετε. Αδελφοί αγαπητοί, να πάρουμε την τελευταία θέση. Να τρέχουμε στο Κύριο να προσευχηθούμε και να μην καταφρονούμε κανέναν. Κανέναν! Γιατί όταν καταφρονώ τον αδελφό μου που είναι δίπλα μου, καταφρονώ έναν από αυτούς που έσωσε ο Χριστός. Καταφρονώ έναν από αυτούς που ο Κύριος πέθανε γι' αυτό. Δεν έχω το δικαίωμα αυτό, αδελφοί. Έχω όμως το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέχομαι για όλους. Είτε μου φαίνεται καλός, είτε μου φαίνεται κακός. Ο Θεός θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες! Πάντες οι άνθρωποι! Και εγώ το ίδιο πρέπει να θέλω. Για όλους, αγαπητοί αδελφοί. Θέλω πολύ ο Θεός να βάλει αυτό το πνεύμα μέσα μας, αδελφοί. Να αγαπάμε όλους και να προσευχόμαστε για όλους. Και τότε ο Κύριος θα μας ευλογήσει όλους. Δόξα, ας έχει το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.